Στην παρέα μας τον πολύ αγαπημένο δημοσιογράφο, βουλευτή και τέως υπουργό, τον προλογίζω πάντα έτσι, με όλα αυτά που έχει κάνει ο κύριος Δινόπουλος. Θέλω να διαβάσω και το βιβλίο του τώρα. Μου είπε ο Θέμης, ένα από τα βιβλία του είναι την Καστά του Πολέμου. Θα πρέπει να διαβάσω την Καστά του Πολέμου του κύριου Δινόπουλου για να καταλάβω, να μπω λίγο στο κλίμα στο οποίο γράφει ο κύριος Δινόπουλος. Λοιπόν, καλή σας μέρα κύριε Δινόπουλε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα στους τηλεθεατές, τις τηλεθεάτριες και σε εσάς. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πώς είστε? Ακούστε, ύστερα από ένα έντονο Σαββατοκύριακο ξεκινάει και πάλι μια έντονη εβδομάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και πόσο κρίσιμη θα είναι η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα. Για την ακρίβεια, τώρα πριν λίγο, λέγαμε και τα φορολογικά. Έμαθα εγώ κάτι που δεν το έχω πολύ με αυτό, ότι αν παντρευτείς η δήλωση είναι 50-50%. Δηλαδή, αν είχα εγώ παντρευτεί τα Golden Boys από τον ΑΔΜΗ, θα γλίτωνα, ας πούμε, κάτι στη φορολογία μου. Το θέμα είναι ότι επειδή ακριβώς, αγαπητή κυρία Καινούργιο, αποκαλύφθηκε αυτό, γλιτώνουμε εμείς, τουλάχιστον για την ώρα, τα ποσά αυτά. Ξέρετε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι Golden Boys υπήρχαν με όλες τις κυβερνήσεις. Θυμάμαι και την εποχή τη δεξιά. Είχα γίνει έτσι κι εγώ, όχι και τόσο ευχάριστο σε κάποιους συναδέλφους, όταν και τότε καταγγέλαμε κάποια Golden Boys της δικής μας εποχής. Το ζήτημα όμως είναι τώρα ότι η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά. Να υπάρχουν λοιπόν μισθοί 20.000 ευρώ στον ΑΔΜΙΕ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πρόκληση. Βεβαίως οι κύριοι αυτοί εξυναγκάστησαν σε παρετήσεις. Το ζήτημα όμως είναι, δεν ξέρουμε οι καινούργοι οι οποίοι θα πάνε και αυτή τη μισθό θα έχουν. Γιατί ξέρετε, από τα 20.000 ευρώ μέχρι τον βασικό μισθό, τον κατώτερο μισθό που είναι γύρω στα 500 ευρώ στην Ελλάδα, η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Συγγνώμη, μιλάμε για 20.000 ευρώ το μήνα, κύριε Δινόπουλε. Μιλάμε για 20.000 ευρώ το μήνα. Καλά, είναι ασύλληπτο. Γι' αυτό και του ονομάζουν Golden Boys. Γι' αυτό και έχει βγει αυτή η ονομασία. Είναι ασύλληπτο το ποσό. Γι' αυτό έχουν ανέβει οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ στα ουράνια. Καλά, και γι' αυτό μα έρχεται η ΔΕΗ και δεν πάνε να την πληρώσουμε. Και την κόβουν κιόλα και τη βάζει ρυθμίσει και πει, δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα είναι, όπω σα είπα και προηγουμένω, ότι αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων εντοπίστηκαν χάρη στις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια διαφάνεια. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε κάποιους ειδικούς μισθούς στο δημόσιο και σε αυτά που παίρνει ο μέσος Έλληνας ή αυτά που δεν παίρνει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ας αποτελέσει ένα παράδειγμα αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να ξέρουμε και τι θα γίνει και με τους καινούριους. Διότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, τα 20.000 ευρώ εντάξει, εντοπίστηκαν. Μερικοί από αυτούς, όπως έμαθα, θα πάνε να τα διεκδικήσουν και δικαστικά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι προκλήσεις για μια ελληνική κοινωνία η οποία δοκιμάζεται. Κύριε Δινόπουλε, εννοείται ότι θα τα διεκδικήσουν δικαστικά. Με συγχωρείτε, το κράτος όμως δεν τους πάει και αυτούς δικαστικά. Κοιτάξτε, θα υπάρχει μια δικαστική διαμάχη. Ναι. Τώρα, μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Το ζήτημα και η ουσία ποια είναι. Ότι όταν μια κυβέρνηση ζητάει τέτοιες θυσίες από μια κοινωνία, δεν μπορεί την ίδια στιγμή να υποθάλπει ή, εν πάση περιπτώσει, να ανέχεται, να το πω με αυτή την έννοια, τις καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν σε οργανισμούς οι οποίοι τελικά είναι του δημοσίου. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, στη τελική ουσία, πληρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν είναι στον ιδιωτικό τομέα, όπου εκεί πέρα θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε αποδεκτό. Ακριβώς. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ όμως είπε ότι η ΔΕΗ δεν είχε ιδέα. Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν το ξέρω, να μου πείτε αν το ξέρετε εσείς. Πώς προσλαμβάνονται τελικά αυτοί, από το δημόσιο δεν προσλαμβάνονται. Σωστά. Τώρα για τις προσλήψεις, άστο τώρα, γιατί είναι μια πικραμένη ιστορία. Από την πίσω. Μην μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Μην μπούμε. Αλλά επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι χρυσά παιδιά, ξέρετε, αυτή είναι μια ορολογία η οποία έτσι προέρχεται από το εξωτερικό, τα περίφημα Golden Boys. Και μάλιστα ίσχυε και για τον τραπεζικό κύριο κλάδο, όπου υπήρχαν κάποιοι κύριοι στις διεθνείς τράπεζες, οι οποίοι ισχύει και τώρα, δηλαδή παίρνουν τεράστια ποσά. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η οικονομική κρίση προήρθε από την κρίση των τραπεζών. Mm-hmm. Αλλά για να μην μπαίνουμε τώρα σε, όπως είπα και προηγουμένως, σε περισσότερες λεπτομέρειες, το θέμα είναι ότι να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα και να υπάρχει και διαφάνεια. Να ξέρουμε δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνονται με τα λεφτά του ελληνικού λαού και τι πόσα παίρνουν. Κύριε Δινόπουλε, να σας πω κάτι. Σίγουρα ξέρουμε, γιατί το ελληνικό δημόσιο δίνει αυτά τα χρήματα και επειδή ξαφνικά κανείς δεν ξέρει ποιος τους πληρώνει τους ανθρώπους. Από κάπου πληρώνονται. Δεν μπορεί στις μέρες μας που σήμερα κάποιες οικογένειες μπορεί να μην έχουν ρεύμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, κάποιοι άλλοι να παίρνουν 20 χιλιάρικα στη ΔΕΗ και σε όποιον άλλο δημόσιο οργανισμό, γιατί δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Ας ελπίσουμε να σταματήσει εκεί το φαινόμενο, αν και για να είμαι ειλικρινής, για να σας πω έτσι μέσα από την καρδιά μου, δεν νομίζω ότι έχουν αποκαλυφθεί όλα. Σίγουρα υπάρχουν γκρίζες περιοχές όπου αυτή τη στιγμή η μισθή μπορεί να μην είναι 20 χιλιάρικα, αλλά ακούστε, και 4 και 5 χιλιάρικα να παίρνει κάποιος στο δημόσιο αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πρόκληση για μια χυμαζόμενη ελληνική κοινωνία. Ακριβώς. Μάλιστα. Έχουμε μείνει πάλι στο παραπέντε, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Ξέρετε, κυρία Καινούργιου, νομίζω ότι δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση έχει εγκλωβιστεί σε αυτή την παγίδα που η ίδια αίσθησε στον εαυτό της. Να βλέπουμε και τον κύριο Τσακαλώτο. Και ο κύριος Τσακαλώτος. Έχει εγκλωβιστεί σε μια παγίδα που η ίδια αίσθησε στον εαυτό της, αλλά το χειρότερο είναι ότι την αίσθησε την παγίδα αυτή και στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Της περίφημης πολιτικής διαπραγμάτευσης. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι με την πολιτική διαπραγμάτευση θα μπορέσουν να ξεφύγουν από τα διέξοδα στα οποία έχουν οδηγηθεί και μαζί με αυτούς έχουν οδηγήσει και τον ελληνικό λαό. Από ό,τι φαίνεται, οι θεσμοί στις Βρυξέλλες και στα άλλα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις και στην Ελλάδα συνεδριάζουν πολιτικά όργανα τα οποία βεβαίως πρέπει να συνεδριάζουν, αλλά δυστυχώς η λύση δεν υπάρχει εκεί. Και αντιλαμβάνεστε ότι όσο καθυστερεί αυτή η αξιολόγηση, τόσο θα μεγαλώνει και ο λογαριασμός. Και κάποια στιγμή αυτός ο λογαριασμός θα γίνει και ασύμφορος. Καλά, και το Δέλτα Νι Ταφ, κύριε Δινόπουλε, μεταξύ μας τώρα. Γιατί ο κύριος Τσακαλώτος λέει ότι παρουσιάζει ψευδή στοιχεία στην ουσία για να μας αναγκάσει να πάρουμε νέα μέτρα. Αυτό θέλω να πείτε ένα πράγμα. Αρχικά, όταν το λέει ένας υπουργός οικονομικών, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει όταν το ακούν οι ξένοι. Αλλά και επίσης υπάρχει πιθανότητα να έχει και κάποια βάση. Δεν μας έχουν φερθεί και πολύ τίμια μεταξύ μας. Κοιτάξτε τώρα, για να τα λέμε και όλα και να μιλάμε και με ειλικρίνεια. Είναι αλήθεια ότι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε όλα έξω έπεσε. Και οι υπολογισμοί του και τέλος πάντων τα μέτρα και οι συνταγές τις οποίες εφήρμοσε στην πατρίδα μας απεδείχθησαν αλυσιτελείς. Όμως καταρχήν ο κύριος Τσακαλώτος πρέπει να ξέρει ότι ο ίδιος προσεκάλεσε δια μιας περιφήμου επιστολής την οποία είχε αποστείλει. Ο ίδιος για μια ακόμη φορά είχε παρακαλέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να βρίσκεται μέσα στο ελληνικό πρόγραμμα. Αλλά ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι τι κάνουν οι δανειστές. Οι δανειστές παντού, είτε πρόκειται για τους δανειστές της Ελλάδας, είτε πρόκειται για τους δανειστές τους δικούς μου, της κυρίας Καινούργιου ή τους δικούς σας ή του κυρίου Σόιμπλε. Αυτό που θέλουν είναι να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Το ζήτημα είναι εμείς πόσο σοβαροί είμαστε απέναντι, πόσο τηρούμε τέλος πάντων τα υπεσχημένα και πόσο έχουμε μια πολιτική παρουσία τέτοια που να μπορεί να αποτελεί ένα αντίβαρο σε όλα αυτά τα οποία ζητάνε οι δανειστές. Εδώ πέρα βλέπετε ότι κάθε φορά ζητάνε και περισσότερα, ακριβώς επειδή εμείς κάνουμε λάθη, εγκλωβιζόμαστε σε ατέρμονες διαπραγματεύσεις. Είδατε ότι η διαπραγμάτευση αυτή και η αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει από τον περασμένο Φεβρουάριο, δηλαδή πάει ένας χρόνος τώρα. Και το ζήτημα είναι τι γίνεται με την ελληνική οικονομία, τι γίνεται με τα ελληνικά νοικοκυριά, τι γίνεται με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο δεν έχει και πολιτικό χαρακτήρα. Είναι μέσα από τη ζωή. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Σαββατοκύριακο είχε γίνει αυτή η έκθεση Χορέκα. Mm-hmm. Στο... Ναι, σωστά, βέβαια. Στο Μαρούσι. Ναι, όχι στο Μαρούσι, ήταν στο. Όχι, στο Ρεανία. Στο αεροδρόμιο. Στο χώρο του αεροδρομίου. Στο χώρο του αεροδρομίου. Όπου εκεί πέρα πήγε πάρα πολλοί κόσμος. Είχε πραγματικά. Πολλοί επιχειρηματίες, βεβαίως. Και μεγάλη. Δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με πολλούς επιχειρηματίες. Οι άνθρωποι αυτό το οποίο λένε είναι κλείστε επιτέλους την αξιολόγηση. Ή εν πάση περιπτώσει βγάλετε την ελληνική οικονομία από αυτό το τέλμα της ύφεσης και το αδιέξοδο για να μπορέσουμε κι εμείς όχι μόνο να έχουμε τα δικά μας κέρδη, να δώσουμε δουλειά σε εργαζόμενους, να μπορέσει να πάρει μπροστά η οικονομία. Να σας πω κάτι, κυρία Καινούργιου, είμαι σίγουρος ότι δεν το ξέρετε κι εσείς και οι τηλεθεατές σας και εμένα ειλικρινά σας λέω τόσα χρόνια δημοσιογράφος και τόσα χρόνια στην πολιτική με εξέπληξε. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ελληνική επιχείρηση, δεν θέλω να πω το όνομά της για να μην φανεί ότι κάνουμε και διαφήμιση, εν πάση περιπτώσει. Μια αμιγώς ελληνική οικογενειακή επιχείρηση στην πολύ κοντά μας ευρισκόμενη Εύβοια, η οποία μπορεί και παρασκευάζει 1,5 εκατομμύριο ντολμαδάκια την ημέρα. 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο, αυτό που ακούτε. 1,5 εκατομμύριο ντολμαδάκια την ημέρα. Τα εξάγει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Είναι κυρίαρχη σε παγκόσμιο επίπεδο στην παρασκευή του συγκεκριμένου εδέσματος και είναι μια ελληνική επιχείρηση που ξεκίνησε από μια ελληνική οικογένεια. Και όταν ρωτάς αυτούς τους ανθρώπους και τους λες ποιο είναι το μεγαλύτερο σας πρόβλημα, ξέρετε, δεν θα σας πούνε ότι είναι οι ανταγωνιστές τους. Θα σας πούνε ότι είναι το ελληνικό κράτος.
Σωστά. Και δεν είναι κρίμα, αντί να δουλεύουν Έλληνες, αντί να δουλεύουν άνθρωποι από την Εύβοια, γιατί στην Εύβοια βρίσκεται αυτή η ελληνική επιχείρηση, να έχουν ανοίξει εργοστάσια και παραρτήματα στη Βουλγαρία και στην Κίνα. Έτσι όπως γίνεται σε πολλές εταιρείες και το στην Βουλγαρία και στην Κίνα. Δηλαδή, ξέρετε, ναι. Από ό,τι μου λένε η σημερινή κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ έτσι αγαπητός και πάρα πολύ δημοφιλής στη Βουλγαρία. Διότι πραγματικά στέλνει εκεί πέρα ελληνικές επιχειρήσεις και δίνει δουλειά αλλά στους Βούλγαρους. Ας το ψηφίσουν στη Βουλγαρία τότε, κύριε Τινόπουλε, γιατί εδώ θα δούμε τις δημοσκοπήσεις, βλέπω ότι υπάρχει θέμα. Λοιπόν, να κάνω μια άλλη ερώτηση που πάμε στις δημοσκοπήσεις. Διάβαζα ότι δεν ξέρω αν ισχύει όμως, ότι ο νέος πρόεδρος Γερμανίας, Στάινμάγερ, καλά λέω το όνομά του, Στάινμάγερ, είναι φιλέλληνας. Εμάς, κατά πόσο αυτό θα μας επηρεάσει, έχει καμία σχέση ή όχι? Ακούστε, είναι αλήθεια ότι ο Γερμανός πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο οποίος μπορεί να πάρει τις αποφάσεις οι οποίες θα αφορούν και στη χώρα μας. Το γεγονός όμως ότι έχει μία έτσι, ας το πούμε, φιλελληνική διάθεση, νομίζω ότι μπορεί να έχει κάποιες θετικές επιπτώσεις. Αλλά επιμένω ότι, ξέρετε, και οι Γερμανοί το συμφέρον τους θα κοιτάξουν. Και οι Ευρωπαίοι και οι δανειστές, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτό το οποίο πρωτίστως τους ενδιαφέρει δεν είναι το πόσο καλά ή το πόσο άσχημα περνάμε εμείς οι Έλληνες, αλλά το πόσο θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Και επειδή έχουν και αυτοί εκλογές μπροστά τους, πρέπει και αυτοί να πούν στους ψηφοφόρους τους ότι τα λεφτά τα οποία δανείζουμε στους Έλληνες θα μπορέσουμε να τα πάρουμε πίσω. Λοιπόν, ας μην στηριζόμαστε σε αυτό και ας στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Όμως ορθώς το επισημαίνετε, είναι κάτι το οποίο είναι προς μια καλή κατεύθυνση. Μάλιστα. Είδατε τι ακριβώς έγινε στη Γερμανία στην Εθνοσυνέλευση. Την πλάκα που έπαθε η Μέρκελ ουσιαστικά. Που όριστε, το βλέπουμε εδώ, ότι βλέπουμε μία drag queen, η οποία εκπρόσωπος των οικολόγων πράσινων. Την πλησίασε, την αγκάλιασε, την φίλησε, τη χαιρέτησε κανονικά. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα. Βλέπουμε ότι έχει και κάποια κινητικά θέματα, προβλήματα, εντρή συγκεκριμένη. Και έπαθε σοκ η Μέρκελ. Η Ολίβια Τζόουνς. Mm-hmm. Τι ξέρουμε παραπάνω για αυτήν? Αυτή στην ουσία είναι πάρα πολύ γνωστή στη Γερμανία. Mm-hmm. Πολύ γνωστή drag queen. Είναι και, αν θέλεις, σύμβολο της διαφορετικότητας και όλων των πολύχρωμων οργανώσεων. Ah. Και πήγε και τη χαιρέτησε. Αισθάνθηκε πολύ οικείο. Σου λέει την καγκελάριο. Βγήκε να μην τη πω ένα γεια, κύριε Ντινόπουλε. Ξέρετε κάτι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για κάποιον ο οποίος ασχολείται με τα κοινά. Είτε είναι καγκελάριος της Γερμανίας, είτε είναι βουλευτής στην Ελλάδα, είτε είναι, εν πάση περιπτώσει, πολιτικό πρόσωπο οπουδήποτε, να έχει την επαφή με την κοινωνία και με τον κόσμο. Ξέρετε, αυτή η όσμωση με τον κόσμο, η καθημερινή παρουσία σου σε δρόμενα τα οποία είναι μέσα στην ίδια την κοινωνία, δηλαδή να μην ζεις σε μια καραντίνα, να μην ζεις μέσα σε ένα πρωθυπουργικό ή υπουργικό ή βουλευτικό γραφείο και να έχεις την επαφή σου με την κοινωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχεις μια αίσθηση το τι συμβαίνει, αυτό που συνηθίζω να λέω, στην πραγματική ζωή. Μάλιστα. Κύριε Τινόπουλε, ακόμα μία δημοσκόπηση δίνει σαφές προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε πια για 12 μονάδες διαφορά. Που εμένα μου φαντάζει πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη απόσταση. Θέλω τα σχόλιά σας γι' αυτό. Κοιτάξτε, τώρα όλες οι δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό δίνουν αυτό το προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό το οποίο είναι το εντυπωσιακότερο και, ξέρετε, δημοσκοπικά δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί ποτέ, είναι ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να προηγείται του κυρίου Τσίπρα ως προς την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Για Πρωθυπουργός, ναι, υπάρχει πάντα και αυτή η ερώτηση. Μέχρι τώρα συνέβαινε πάντοτε, εάν και το κόμμα, μπορεί πολλές φορές το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ήταν πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Αλλά ο εν ενεργεία πρωθυπουργός ήταν πάντοτε μπροστά ως προς την καταλληλότητα. Και αυτό ακόμα. Έχει γίνει και με τον Αλέξη Τσίπρα αυτό. Αυτό ακόμα, και αυτό ακόμα έχει αντιστραφεί. Δηλαδή, την εποχή Φερρυπίν που εμείς ήμασταν κυβέρνηση, μπορεί να προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, αλλά στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία προηγείται ο τότε πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Και αυτό λοιπόν έχει αντιστραφεί τώρα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι δημοσκοπικά η κυβέρνηση έχει καταρρεύσει, κατά την άποψή μου, έχει καταρρεύσει και μέσα στη συνείδηση του κόσμου και μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε ποια ερώτηση θέλω να σας κάνω, που σας φανεί πολύ απλή, αλλά πολλές φορές το σκέφτομαι. Οι απλές ερωτήσεις είναι και πιο σημαντικές τελικά. Δεν ξέρετε, δεν το έχω πολύ με τα πολιτικά, αλλά είμαι και εγώ μια αγανακτισμένη πολίτης, όπως είναι και πάρα πολλοί τηλεθεατές αυτοί που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και μας παρακολουθούν. Το θέμα είναι ότι αυτό το προβάδισμα είναι επειδή
οι πολίτες έχουν αγανακτήσει με την παρούσα κυβέρνηση ή επειδή στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη βλέπουν έναν καταλληλότερο πρωθυπουργό και πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία στην παρούσα φάση είναι πιο δυνατή και είναι πιο κατάλληλη κυβέρνηση. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σίγουρα στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη βλέπουν έναν πολιτικό ο οποίος, ξέρετε, είναι πιο αξιόπιστος. Αυτό το οποίο πλέον παίζει σημαντικό ρόλο είναι η αξιοπιστία. Ο κόσμος δηλαδή βαρέθηκε να ακούει ψεύτικες υποσχέσεις και να ακούει γενικά πράγματα τα οποία γνωρίζει ότι δεν μπορούν να γίνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό το οποίο είπε, το σύμφωνο αλήθειας με την ελληνική κοινωνία, με τον ελληνικό λαό, είναι κάτι το οποίο έχει εκτιμηθεί. Από την άλλη μεριά, ασφαλώς υπάρχει και μια κατάρρευση της κυβέρνησης, διότι όπως και να το κάνουμε, αυτά τα οποία έλεγαν όχι μόνο δεν τα έκαναν, αλλά έκαναν ακριβώς και τα αντίθετα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να τάζεις, αλλά κάποια στιγμή έρχεται και η στιγμή που αυτά τα οποία έταξες πρέπει να τα εφαρμόσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι η συγκυρία, ή μάλλον αν το θέλετε να το πω, και τα δύο αυτά στοιχεία, σε σχέση βεβαίως και με την πολιτική συγκυρία και με τις δυσκολίες τις οποίες η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και με τα λάθη τα οποία έχει κάνει, έχουν οδηγήσει σε αυτή την πολύ μεγάλη δημοσκοπική διαφορά. Θα σας έλεγα όμως ότι στη Νέα Δημοκρατία, και επιτρέψτε μου τώρα να μιλήσω λιγάκι ως στέλεχος, μία κουβέντα μόνο θα πω, ότι δεν είναι οι δημοσκοπήσεις αυτές οι οποίες καθορίζουν τις όποιες αποφάσεις παίρνουμε, αλλά το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας και το καλό του ελληνικού λαού. Ναι. Λάθη έχουν γίνει. Να σας πω την αλήθεια, και εμείς στο παρελθόν κάναμε λάθη τώρα. Να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Και εγώ που σας μιλάω, και εγώ που σας μιλάω, μπορεί να έχω κάνει τα λάθη. Το σημαντικό στην πολιτική, όπως και στη ζωή, επιτρέψτε μου να πω, είναι να μην επαναλαμβάνεις τα λάθη τα οποία κάνεις και να διδάσκεσαι από αυτά. Ξέρετε, θέλω να σε ρωτήσω στο συγκεκριμένο σημείο. Μιας και η δημοσκόπηση, γνωρίζουμε όλοι ότι βασίζεται ουσιαστικά στην καθημερινότητα. Γίνεται πάνω στην καθημερινότητα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πολλοί θα πούν ότι κάποιοι δεν άφησαν τον Αλέξη Τσίπρα να εφαρμόσει ίσως κάποια μέτρα που θα απαλύνουν την καθημερινότητα των Ελλήνων. Ποιο είναι το σχολείο σας γι' αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Κοινωνικά πιο πολύ. Ακούστε τώρα, κυρία Καινούργια. Αντιλαμβάνομαι έτσι το λέτε αυτό και οφείλω να πω ότι το ακούω και από αρκετό κόσμο. Και με αυτή την έννοια δηλαδή η ερώτησή σας είναι πολύ εύστοχη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας είχε πάρα πολύ μεγάλη ανοχή από την ελληνική κοινωνία και από τον ελληνικό λαό γενικότερα. Μην ξεχνάτε ότι βγήκαν το 2015 το Γενάρη. Έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν το 2015 με τον Βαρουφάκη. Να σας θυμίσω ότι ήμουν ο πρώτος ο οποίος είχα πει τον Βαρουφάκη Μπαρουφάκη από τηλεοράσεως. Ήταν τον Μάρτιο του 2014, αν δεν κάνω λάθος. Και πραγματικά τότε πάρα πολλοί κόσμος μου έλεγε πώς τόλμησες και το είπες αυτό, γιατί το είπες. Γιατί τότε ο κύριος Βαρουφάκης, όπως θα θυμάστε βεβαίως, ήταν αστέρας των τηλεοπτικών εκπομπών. Σωστά. Μην πω σε λεπτομέρειες τώρα. Σωστά, και σωστά. Μη σας πω και ονόματα, κάποια στιγμή θα τα πούμε και αυτά. Και ήσασταν ο πρώτος που το βαφτίσατε. Μη σας τα πω και αυτά, κυρία Καινούργιου, και ποιοι αναδείξαν τον κύριο Βαρουφάκη. Τώρα δεν είναι τη στιγμή, αφήστε, θα τα πούμε κάποια στιγμή. Ποιοι κάναν αστέρα τηλεοπτικό τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Κατρούγκαλο για να περάσουν μετά. Οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, κύριε Ντινόπουλε, ποιοι κάνανε, ο κύριος Παπαδάκης, αυτοί ποιοι κάνανε. Και να ισοπεδώσουν την ελληνική κοινωνία. Αλλά για να επανέλθω τώρα στο ερώτημα της κυρίας Καινούργιου. Ακούστε. Έδωσε μια πολύ μεγάλη ανοχή στον κύριο Τσίπρα. Εδώ πέρα, αγαπητοί μου, φτάσαμε να έχουμε κλειστές τράπεζες, να έχουμε capital controls. Οι συνταξιούχοι να είναι στην ουρά για να πάρουν 10, 20 και 30 ευρώ και το Σεπτέμβριο. Ξαναψηφίσανε τον ΣΥΡΙΖΑ και ένα τον κύριο Τσίπρα. Ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους προς την κυβέρνηση μετά από όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι δεν τον αφήσανε τον σημερινό πρωθυπουργό να κάνει αυτά τα οποία ήθελε να κάνει. Δυστυχώς οι ψεύτικες υποσχέσεις μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Την Κυριακή είδαμε σε δύο εφημερίδες, και στο Πρώτο Θέμα και στη Real, να αναδεικνύεται το θέμα των προσφύγων. Για την ακρίβεια, Θέμη, θύμισε μου ακριβώς ποιο ήταν το άρθρο που μας έκανε εντύπωση, που λέγανε ότι, ναι, σωστά, 1 εκατομμύριο πρόσφυγες αναμένονται στην Κρήτη και στα ελληνικά νησιά και στην Ιταλία. Και μάλιστα λένε ότι επειδή το Ιταλικό κράτος έχει μια τελείως διαφορετική πολιτική, 1 εκατομμύριο πρόσφυγες αναμένονται να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό ήταν πράγματι ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Real News και του εκλεκτού συναδέλφου του Βασίλη του Σκουρή. Το διάβασα και εγώ, ένας εξαιρετικά έγκυρος πολιτικός συντάκτης που αποδεικνύεται τώρα ότι είναι καλός και στο ρεπορτάζ. Όχι μόνο το πολιτικό, αλλά και το ρεπορτάζ αυτό το ελεύθερο που λέμε.
Λοιπόν, πράγματι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει είναι ανησυχητικά, διότι ξέρετε στη Λιβύη επικρατεί το χάος. Όπως αναφέρει και στο δημοσίευμα ο Βασίλης Οσκουρής, υπάρχουν 4 κυβερνήσεις. Που σημαίνει στην ουσία ότι υπάρχει ακυβερνησία στον χώρο. Όπω, 4 κυβερνήσεις. Φανταστείτε. Απίστευτο. Λοιπόν. Εδώ με μία εμεί ζητάμε. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται. Άρα, αν όλοι αυτοί σηκωθούν και φύγουν από τη Λιβύη και κατευθυνθούν προς τέλος πάντων τις χώρες οι οποίες είναι βόρεια της Λιβύης, δηλαδή από τη Μεσόγειο, Ιταλία και εμείς, το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Και αν λάβετε υπόψη σας ότι η Ιταλία είναι πολύ πιο θωρακισμένη από ό,τι είμαστε εμείς όσο αφορά την εισρωή των προσφύγων, μην γίνει καμιά στραβή όπως λέμε και μαζευτούν όλοι αυτοί στην Κρήτη μέσα στην πλήρη τουριστική, όταν η τουριστική σεζόν θα είναι σε πλήρη εξέλιξη, αυτό θα είναι μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τον τουρισμό, βέβαια. Δεν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ντινόπουλο. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε για ψυχές, για ανθρώπους, για καρδιές. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και μιλάμε για παιδιά μέσα, για ανθρώπους οι οποίοι. Και με τι συνθήκες θα ζουν εδώ, ακριβώς. Άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πού θα μείνουν, με ποιες συνθήκες. Δεν είναι το θέμα μόνο η τουριστική περίοδος που θα καταστραφούν οι επιχειρηματίες. Θα μείνουν όπως μείναν και πέρυσι και πρόπερσι. Στις παραλίες, στις σκηνές. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τι θα γίνει, γιατί από τη στιγμή που το ξέρουμε πρέπει να προλάβουμε το κακό. Μα εδώ πέρα βλέπετε ότι έχουμε να περιθάλψουμε, ας το πω έτσι, ίσως δεν είναι και τόσο δόκιμο, αυτούς οι οποίοι έχουν έρθει στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και είδατε ποια είναι η κατάσταση στα κέντρα των προσφύγων. Καλή, δηλαδή, τα βλέπουμε και στο Ανατολικό. Δεν είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε και τις εντάσεις. Δηλαδή βλέπαμε τα παιδάκια. Απίστευτα πράγματα. Να μην έχουν να ζουν μέσα στο κρύο. Να μην έχουν να φάνε. Να μην έχουν να πληθούν. Να πλένουν τα ρούχα στη θάλασσα. Θα σας πω κάτι. Τι πυρές καταστάσεις. Δηλαδή σε πιάνει το στομάχι σου πραγματικά. Θα σας πω κάτι το οποίο πραγματικά με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Ξέρετε, ως ρεπόρτερ είχα καλύψει πάρα πολλές προσφυγικές κρίσεις. Από την Ρουάντα, όπου εκεί πέρα το μεγάλο πρόβλημα ήταν και οι ασθένειες οι οποίες υπήρχαν. Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τέτοιες. Δηλαδή εκεί πέρα πέθανε ο κόσμος από τη χολέρα στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Όπως επίσης και προσφυγικές κρίσεις στα γειτονικά μας Βαλκάνια, στη Γιουγκοσλαβία. Σωστά, τι θα έχετε δει. Και σε άλλες περιοχές. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι αν εξαιρέσετε τη Ρουάντα, όπου πραγματικά εκεί πέρα υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα με τις ασθένειες αυτές. Οι πρόσφυγες, και μιλάμε πριν από 15 χρόνια, έτσι, όπου και τα μέσα δεν ήταν αυτά τα οποία είναι σήμερα, δεν υπήρχε καν ψηφιακή τεχνολογία τόσο διαδεδομένη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι πρόσφυγες στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στο Κόσοβο, στη Σερβία, στη Βοσνία, ήταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι οι πρόσφυγες εμάς 15-20 χρόνια και μετά. Μιλάμε για 15 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και εμείς αποδειχθήκαμε δυστυχώς ότι δεν είχαμε τις υποδομές για να μπορέσουμε, όπως πολύ σωστά είπε συνεργάτη δάσας, να δούμε πάνω απ' όλα την ανθρωπιστική πλευρά του ζητήματος. Ναι, ώστε αλλά αυτοί οι άνθρωποι να μην περνάνε τη δοκιμασία την οποία περνάνε. Χώρια που εμείς τους καλέσαμε να έρθουν εδώ πέρα, διότι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι πρόσφυγες, είναι και οικονομικοί μετανάστες. Οικονομικοί μετανάστες, σωστά. Αλλά κύριε Ντινόπουλε, χρήματα δεν πέσανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και ένα χρόνο. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω τα ακριβή νούμερα. Ίσως σε μια από τις επόμενες εκπομπές να μπορέσουμε να το πούμε, γιατί είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι πολλά ποσά τα οποία ήταν στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές αυτές, δυστυχώς δεν απορροφήθηκαν στο σημείο που θα έπρεπε να απορροφηθούν. Τώρα μην πούμε και τα άλλα τώρα για το πώς τέλος πάντων πολλά από αυτά τα έργα υποδομής των προσφύγων γίναν και με απευθείας αναθέσεις. Τέλος πάντων, ξέρετε ότι υπάρχουν και οι καταγγελίες του αποχωρήσαντος Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι οποίες επί της ουσίας δεν απαντήθηκαν και ποτέ. Αλλά αυτό το οποίο έχει όμως τη μεγαλύτερη σημασία είναι τώρα τι θα κάνουμε, διότι θα πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ή στο ελληνικό, εδώ δίπλα σε εμάς, ναι, ή εν πάση περιπτώσει στην Αττική, και κάπως να βελτιωθούν και οι συνθήκες αυτών των ανθρώπων. Διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ο χειμώνας είναι ακόμα. Κύριε Ντινόπουλε, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι.
Σαν πολίτης το λέω αυτό. Δεν το θεωρώ το προσφυγικό, την εφέμα του Αλέξη Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, ότι είναι κυβερνητικό το θέμα. Είναι όλων των Ελλήνων, όλης της ελληνικής κοινωνίας και είναι και της Νέας Δημοκρατίας και των υπόλοιπων κομμάτων ότι πρέπει να βρεθούν όλοι μαζί, να μην έχουν ένα πινκ-πονκ ευθυνών και να βρουν λύσεις άμεσα. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι κάποιοι θα έρθουν το καλοκαίρι, το Πάσχα εδώ, πρέπει να βρεθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Δεν είναι μόνο της κυβέρνησης. Σας το λέω ειλικρινά, σαν μια Ελληνίδα που ζω την απλή καθημερινότητα. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Αντιλαμβάνομαι την προσέγγιση την οποία έχετε και είναι μια προσέγγιση βαθύτατα ανθρώπινη και με αυτή την έννοια είναι και αξιέπαινη. Όμως θα σας έλεγα καθαρά ενημερωτικά τώρα και χωρίς καμία από τη μεριά μου πολιτική έτσι, σκοπιμότητα ή οπισθοβουλία, ότι πριν από μερικούς μήνες έγινε και νομίζω ήταν η τελευταία σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, η οποία έγινε υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας και ελήφθησαν εκεί πέρα κάποιες αποφάσεις. Όλα τα κόμματα, βεβαίως εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, εκτός από τον Πρωθυπουργό, ήταν και οι αρχηγοί όλων των υπολείπων κομμάτων και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης. Τα κόμματα, και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, όλα τα υπόλοιπα, έδειξαν την καλή διάθεση, έδειξαν την συνένεση, στήριξαν, είναι εδώ και 7-8 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, την κυβέρνηση σε αυτή τη συνένεση την οποία ζήτησε για να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα. Αλλά δυστυχώς. Η κυβέρνηση δεν έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει. Με βασικό τον διαχωρισμό ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους οικονομικούς μετανάστες. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, τις ενέργειες τις κάνει η κυβέρνηση. Δεν τις κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέλω ένα μικρό σας σχόλιο, το τελευταίο, για την στάση του κυρίου Καμένου. Με συγχωρείτε, του κύριου Φίλη, αλλά αφορά στον κύριο Καμένο. Ο συγγενής μας, καλά το λέω, Θέμη, στη συμμαχία μας, όσο και αν βρωμάει, είναι το Πασόκ. Μειώνοντας ουσιαστικά τον Πάνο Καμένο και τους ΑΝΕΛ. Δηλαδή το είπε ξεκάθαρα. Δεν έχει καμία νομιμοποιητική βάση η κυβέρνηση που κάναμε ουσιαστικά με τους ΑΝΕΛ, με τον Πάνο Καμένο. Τώρα, κοιτάξτε τώρα, με φαίνεται και λίγο να πω και πράγματα που δεν θέλω να πω έτσι, σε μια εκπομπή σαν τη δική σας. Όχι, όχι, δεν έχει σχέση η εκπομπή. Ξέρετε, είναι μια εκπομπή η οποία αποπνέει μια πολύ θετική ενέργεια. Και καμιά εντάξει, τι να κάνουμε, πράγματα, θέματα της καθημερινότητας είναι. Ναι, έχετε κύριε δίκιο, αλλά γίνεται τώρα να βγω και να πω, αγαπητή κυρία Καινούριο, αγαπητή έτσι συνεργάτε σας, να σας πω ότι αφού δεν τον θέλαν τον κύριο Καμένο, γιατί κυβερνάνε τώρα 2 χρόνια μαζί του. Τώρα το θυμηθήκανε. Για όνομα του Θεού. Τώρα το θυμηθήκανε ότι πρόκειται για μια συμμαχία η οποία τέλος πάντων έχει πολλά στοιχεία παραφύσιν συμμαχία, σας το χαρακτηρίσω έτσι. Αλλά ακούστε, νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο στα κομματικά όργανα του κόμματος το οποίο κυβερνάει στον ΣΥΡΙΖΑ, αντί να κάτσουν οι άνθρωποι να δούνε πώς θα μπορέσουν να κλείσουν την αξιολόγηση, πώς θα δουλέψουν για να καταφέρουν να βγάλουν την Ελλάδα από τα διέξοδο, πετάει ο ένας κάτι, απαντάει ο άλλος, τσακώνονται μεταξύ τους και η ελληνική κοινωνία περνάει τη δοκιμασία την οποία περνάει. Μάλιστα. Ξέρετε, καμιά φορά συνείδησα να λέω, εγώ τους αριστερούς τους ξέρω από τα φοιτητικά μου χρόνια τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να μάθουν να δουλεύουν. Η πολιτική είναι και να ενεργείς, να κάνεις πράξεις. Καλά, αυτό ισχύει και για τους δεξιούς και για τους αριστερούς, για όλους τους πολιτικούς. Για όλους τους πολιτικούς. Εντάξει, να το δεχτώ και αυτό το δηλαδή, οποίο λέτε. Δηλαδή, και οι δεξιοί δεν δουλεύουν όλοι και είναι όλοι. Σε αυτό. Ναι. Και είναι και κάτι άλλο, κυρία Καινούριο, μια που το λέτε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική πριν ασχοληθούν ή μετά που ασχολήθηκαν να έχουν δουλέψει στη ζωή τους. Καλά, εννοείται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Πόσο ωραίος λόγος, πόσο ωραία μιλάει. Ο κύριος Δινόπουλος, θα είμαι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πολύ διακεκριμένος πολεμικός συντάκτης, έτσι δεν είναι. Και όχι μόνο, αλλά έπαθα σοκ με αυτά που είπε. Ότι φανταστείτε, λέει, 15 χρόνια πριν, που είχε καλύψει τι θα έχουν δει τα μάτια του με το προσφυγικό, οι συνθήκες στη Ιουγκοσλαβία ήταν πολύ καλύτερες από αυτές που είναι τώρα των προσφύγων εδώ. Απίστευτο.